Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, σαν ένα μικρό συμπλήρωμα στα όσα προηγούμενα ακούσαμε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών και εν τέλει, αν θέλετε, εκείνων των πολιτικών επιστημών, εκείνων των επιστημών δηλαδή που παράγουν πολιτισμό και παιδεία, παιδεία απαραίτητη για τη συμμετοχή των πολλών στη πολιτική, με τρόπο, αν θέλετε, ισότιμης, αν θέλετε, συμμετοχής στα κοινά. Εδώ και καιρό, οι επιστήμες αυτές δέχονται μία ολομέτωπη επίθεση. Μία επίθεση η οποία είναι τόσο συγκροτημένη, τόσο οργανωμένη και τόσο ολοκληρωτική, που θα λέγαμε ότι εκφράζει τις ανησυχίες της άπουσας τάξης, τις ανησυχίες του αστικού κόσμου, για την πορεία των πραγμάτων στον κόσμο ετούτο, που τον κάνει όλο ένα και πιο άναρχο, όλο ένα και πιο αβέβαιο, όλο ένα και πιο ασταθή η πολιτική της διαρκούς αναζήτησης του κέρδους μέσω ανταγωνισμού που φουντώνουν. Στις πολιτικές αυτές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, η έρευνα περιορίζεται σε ό,τι εξυπηρετεί την κρατούσα κατάσταση. Αυτό το κέντρο, το οποίο δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατόπιν των ρητών εντολών και των τάσεων που υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, αυτό το ΕΛΙΔΕΚ, χρηματοδοτεί ακριβώς όλες τις έρευνες οι οποίοι προάγουν αυτή τη σύγχρονη μεταφυσική, αυτή τη σύγχρονη, αν θέλετε, συσκότηση του τι συμβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες, σε τρόπο ώστε να ξεχαστούν τα ουσιώδη, και τα ουσιώδη είναι τι συμφέρει τους πολλούς και τι συμφέρει τους λίγους. Για παράδειγμα, έχουμε στον χώρο το δικό μας μελέτες βαριά χρηματοδοτούμενες για τον λαϊκισμό, όπου λαϊκισμός είναι, αν θέλετε, ό,τι ενοχλεί την άκουσα τάξη. Και εδώ χρηματοδοτείται στην ουσία το στήσιμο της θεωρίας των δύο άκρων. Καθότι ο λαϊκισμός μπορεί να περιλαμβάνει το οτιδήποτε από την άκρα δεξιά και τα παράλογα κινήματα που γεννάει αυτή η απουσία και η καταδίκη της παιδείας, ως και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Πάρα πολύ εύκολα, οι δράσεις των ακροδεξιών οργανώσεων, των ρατσιστικών οργανώσεων, οτιδήποτε, ταυτίζονται μέσω της γενικής θεωρίας του λαϊκισμού με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, τις απεργίες τους, τους αγώνες τους. Λοιπόν, αυτή η θεωρία των δύο άκρων, την οποία όπως τη λέμε για επιστημονικούς λόγους του λαϊκισμού, χρηματοδοτείται. Η μελέτη των κινημάτων επίσης. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, η άρχουσα τάξη τα κινήματα τη μαράνανε. Τι εννοεί με τη μελέτη των κινημάτων, η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται και είναι παράξενο, γιατί χρηματοδοτούνται και χώροι οι οποίοι είναι γνωστοί για τις αναρχικές τους, τις παράξενες θέσεις τους, τις αριστεράς γενικές και αορίστως θέσεις τους. Εκεί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αορίστως, όχι των πολιτικών δικαιωμάτων προπαντός. Τι αποσκοπεί αυτό η χρηματοδότηση? Ότι πάρα πολύ απλά το εργατικό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα, τα κινήματα ανατροπής της υπάρχουσας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και αδικίας είναι το ίδιο ή περίπου το ίδιο με τα κινήματα για την προστασία των φαλαινών, λόγω χάρη, ή με τα κινήματα για την προστασία της χελώνας αλφαβήτα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, στην ουσία, η απαξίωση όλης της ιστορίας του εργατικού κινήματος, που παράξενα θα λέγει κανείς ότι φαίνεται ότι σφράγισε την ιστορία της ανθρωπότητας ως τώρα, την εξίσωστή του, την εκμυδένισή του στην ουσία σαν ιδεολογική παράγοντας. Προσθέστε σε αυτό τη νέα μέθοδο χρηματοδότησης της έρευνας, είναι η μέθοδος η οποία έχει έρθει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πάλι, αν θέλετε, για καλούς, για αγαθούς, προοδευτικούς και πάντοτε αριστερούς λόγους, είναι εκείνα τα παρήφημα βραβεία του Ιδρύματος της Βεσθφαλίας για την παγκόσμια ειρήνη. Όταν λένε παγκόσμια ειρήνη, οι περιληστές εννοούν την τάξη του κόσμου όπως αυτοί επιθυμούν να είναι η τάξη του κόσμου. Τα βραβεία αυτά που δόθηκαν στον κύριο Τσίπρα και μεταφράστηκαν σε βραβεία στις εργασίες των φοιτητών εκείνων που θα υμνούν αυτήν ακριβώς την τάξη. Το Ίδρυμα της Βεσθφαλίας που δίνει αυτή τη χρηματοδότηση και η οποία θα αμείβει τους φοιτητές, αυτό και αν είναι εξαγορά συνειδήσεων,
που θα μείνουν στους φοιτητές που θα επικυρώνουν τη βαλκανική πολιτική, τη μεσογειακή πολιτική, την προσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το Ίδρυμα λοιπόν της Βεσταλίας έχει επικεφαλής τον κύριο Γιούγκερ και μέλη του είναι όλοι οι επικεφαλής των ισχυρών μονοπωλίων του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Και αν θέλετε, είναι οι ίδιες πηγές χρηματοδότησης για διάφορες μοχλεύσεις που γίνονται σε κράτη τα οποία ενδιαφέρουν κλπ. Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης με το οποίο χρηματοδοτεί και όταν το βάλουν οι πράκτορες διάφοροι και ο υπεριαλισμός σε διάφορα μέρη, αυτός έχει έρθει και στο Αριστοτέλειο πλέον. Με τη φροντίδα, θα λέγαμε, της πρώτης φοράς αριστεράς αυτή τη φορά και όχι τίποτα αντιδραστικό κύκλο. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια χρηματοδότηση ερευνητική, προπαγανδιστική, η οποία υπερβαίνει, για το δικό μου το τμήμα μιλάω που τα ξέρω καλύτερα, τουλάχιστον 100 φορές τη χρηματοδότηση που έχει το τμήμα μου. Το τμήμα μου παίρνει 8.000 το χρόνο επιδότηση από τον ΕΛΚΕ, τίποτα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι έξτρα από τα περισσέματα του ΕΛΚΕ επίσης, από κάτι ερευνητικά προγράμματα κλπ. Ενώ τα προγράμματα αυτά έχουν συνολικού τζίρους πάνω από 100.000 αθρηστικά. Αθρηστικά πρέπει να είναι γύρω στις 300-400.000. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό. Μπορούμε. Γιατί το γεγονός ότι ξοδεύουν τόσα πολλά εκεί στα καπιταλιστικά κέντρα για να εξαγοράσουν συνειδήσεις θα πει ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε έναν πιο φθηνό τρόπο, πιο λογικό τρόπο, πιο προσιτό τρόπο να εξαγοράσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων και χρειάζεται να ξοδευτούν λιγάκι παραπάνω. Απέναντι στο όπλο που διαθέτουμε, απέναντι στον διαλεκτικό ελισμό, απέναντι στον μαρξισμό, όλα αυτά τα μεταφυσικά και περίεργα δεν μπορούν να σταθούν. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση και να πολεμήσουμε την ιδεολογία που προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε σαθρά θεμέλια, πάνω στην άμμο, οι αστεί, να την πολεμήσουμε όπως πάντα την πολεμούσαμε από τότε που γεννήθηκε το εργατικό κίνημα και να την κατεδαφίσουμε για να ξεγυμνώσουμε αυτό που πραγματικά είναι ο καπιταλισμός. Ένα στιγνό, άδικο, εκμεταλλευτικό σύστημα. Αυτό είναι το καθήκον μας, γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε και εμείς οι παλιότεροι και εσείς οι νέοι που θα πάρετε τη σκητάλη, οι φοιτητές.